Παρακαλώ, μην κυρία, για να γίνει να μείνει στη συνέχεια. Βραβείο στην κυρία Αγγελική Γιαννακίδου θα απονείμει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσετε, μπορείτε. Δύο λόγια. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια φράση που λέει «Πατρίδα σου είναι πάντα εκεί που κλαις». Όταν μετά το Παρανέστη, που είναι το τελευταίο χωριό του νομού Δράμας, κάποια στροφή εκεί διακρίνεται η Σταυρούπολη, μεγαλώνοντας, πουρκώνω πάντα. Γι' αυτό νιώθω μεγάλη συγκίνηση όταν μερικές φορές, γιατί από τη μεριά της μητέρας μου είναι διπλή η καταγωγή, από τη Θράκη, από τη μητέρα της από τη Σταυρούπολη της Κάνθης και από τον πατέρα της από τη Γρατινή της Κομωτινής. Και πράγμα με συγκινεί πάρα πολύ πράγματι όταν με αποκαλούν Θρακιώτισσα πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν, με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, δέχτηκα την ευγενική πρόσκληση του Αλέξη Παπαχελά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο και μπράβο σας κύριε Ρέντουλα. Ξέρω τη δουλειά του γαστρονόμου, αλλά το έζησα και από κοντά για την προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων του Μόχθου που είναι το μέλλον της Ελλάδας και η δύναμή τους. Μια από τις ευτυχέστερες στιγμές σε αυτό το ταξίδι που είναι για μένα η θητεία μου σαν Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι η γνωριμία μου με την Αγγέλα Γιαννακίδου. Για αυτό που έχει προσφέρει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, για τη δουλειά της για τους Θρακιώτες, κυρίως για τις Θρακιώτισσες, για τις κοπέλες από τα Πομακοχώρια, όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει για να αναδείξει την ιστορία της Θράκης, να δώσει προοπτική στον κόσμο αυτό. Το βραβείο θα το αφιερώσω στο σύζυγό μου, που παιδεύεται μαζί μου, όπου κοντά μισόν αιώνα τώρα πολεμώ να διασώσω ό,τι διασώζεται στη μισμονημένη αυτή γωνιά του τόπου μας, που λέγεται Θράκη Εύρος. Αμέτρητες ήταν οι φορές που έφτασα να πω, ως εδώ ήταν, τετέλεστε. Και αμέτρητες φορές ξαναστυλώθηκα στα πόδια μου και αυτού και από την αρχή.